όποτε υπάρχει, κάθε εβδομάδα η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Υγεία θα εξετάζει την υγειονομική κατάσταση που επικρατεί στις δύο πλευρές. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διέλευσης των οδοφραγμάτων, από την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το πρωί έχουμε κάποιες αλλαγές. Πάμε να τις δούμε. Οι διελεύσεις όσων θέλουν να περάσουν χρειάζονται αρνητικό PCR ή rapid test 7 ημερών. Όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι με τα εμβόλια της AstraZeneca, της Moderna και της Pfizer BioNTech. Η περίοδος ισχύως των εμβολίων είναι μέχρι 7 μήνες από την τελευταία δόση. Είτε είναι αυτή η δεύτερη, είτε είναι αυτή η booster, η ενισχυτική δόση. Ακολούθως, όσοι έχουν μάλλον εμβολιαστεί με Sinovac, Sinopharm, Sputnik και Johnson & Johnson, τα τρία πρώτα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται στα κατεχόμενα, πρέπει να παρουσιάζουν κάθε εβδομάδα 7 ημερών αρνητικό PCR ή rapid test 7 ημερών και η περίοδος ισχύως των εμβολίων αυτών είναι 3 μήνες από την τελευταία δόση. Τώρα, αρνητικό PCR ή rapid test 7 ημερών χρειάζονται τα παιδιά ηλικίας 5 με 11 χρόνων, οι μαθητές λυκείου οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί και οι κάτοικοι του κάτω πύργου Τηλιρίας, ενώ αρνητικό PCR 72 ώρων ή rapid test 48 ώρων χρειάζονται τα μη εμβολιασμένα άτομα 12 ετών και άνω και τα εμβολιασμένα άτομα χωρίς την αναμνηστική τους δόση, εφόσον έχουν περάσει οι 7 μήνες από τον δεύτερο τους εμβολιασμό. Μάλιστα. Λοιπόν,